Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Μιχάλης Ρακιντζής. Καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα στους φίλους. Πριν από όλα, ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω αυτό που λίγο πολύ όλοι σκεφτόμασταν όταν αντιμετωπίσαμε την περιπέτεια εντός αγωγικών, το λέω αυτό, ναι, της Eurovision. δηλαδή, τι ακριβώς. Εσύ ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια στη μουσική. Είχες ήδη φτιάξει το Scrap Town, ήταν ήδη επιτυχημένη. Είχες ήδη περάσει να γίνεις ένα είδος, ας πούμε, pop συμβόλου σε μια κατηγορία φαντικών οπαδών που σε ακολουθούσαν. Δεν ήσουν δηλαδή ούτε χτεσινός, ούτε τίποτα, ξέρεις, όπως με όλο αυτό τον τόρο, ας πούμε, που ήταν πάρα πολύ άδικος, βρέθηκες, ας πούμε, στο επίκεντρο. Θέλω να μου πεις λίγο, μιας και έχουν περάσει και χρόνια τώρα από τότε, πώς ένιωσες? Τι αισθάνεσαι? Εγώ γενικά σε όλο αυτό τον τόρο πραγματικά γινόταν τόρος. Μπορώ να σου πω ότι το βρήκα και λίγο χιουμοριστικό από όλη την πλευρά, γιατί ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι πώς ξεκίνησε όλο αυτό, και αυτό είναι που έχει την πλάκα. Όλο ξεκίνησε όχι από το ενδιαφέρον στη Eurovision, αλλά επειδή κάποιος γνωστός και μη εξαιρεταίος δημοσιογράφος ξεκίνησε να κάνει μία εκπομπή, γιατί έτσι θεώρησε ότι θα του κάνει καλό και έσπερε ορισμένες αμφιβολίες. Δηλαδή, αν ήταν playback, λες και εγώ μετά από χίλιες συναυλίες είχα ανάγκη να πάω να κάνω playback, ας πούμε, τώρα το SGPO. Και έτσι ξεκίνησε ένα παιχνίδι το οποίο βόλευε τηλεοπτικά σε νούμερα. Είχε ένα ενδιαφέρον καινούριο, ας πούμε, γιατί η Eurovision μπορεί να είναι μια παλιά ιστορία, αλλά από εκείνη τη χρονιά ξεκίνησε να έχει έτσι ένα σκανδαλιστικό ενδιαφέρον. Ναι. Κυρίως στις μεσημεριανές εκπομπές, αλλά και όχι μόνο. Δεν είχε καμία σχέση με τη μουσική. Στο κάτω-κάτω κανείς δεν είπε τίποτα για το κομμάτι. Για όλα τα άλλα είπανε, για τα ρούχα, για οτιδήποτε άλλο. Εγώ γενικά σε όλη μου την πορεία, από τότε που ξεκίνησα που λες με το Scrap Town, ποτέ δεν ήθελα να είμαι μπροστά στο προσκήνιο όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Δηλαδή, μπροστά στο προσκήνιο μουσικά πάντα είμαι, γιατί είμαι πάντα παρόν. Δηλαδή, μόνο πέρυσι, ας πούμε, δεν έκανα δίσκο. Δισκογραφικά, σε όλους αυτούς τους fans που λες και τα παιδιά που παρακολουθούν, δισκογραφικά είμαι πάντα παρόν. Απλά, ξέρεις, δεν απασχολώ. Δεν είμαι σε περιοδικά, πηγαίνω τηλεοράσεις, σε νυχτερινά μαγαζιά και τέτοια. Ξέρεις, που αυτά κυρίως προσδιορίζουν το πόσο δημοφιλής ή in μια συγκεκριμένη εποχή είναι κάποιος καλλιτέχνης. Εγώ ποτέ έτσι δεν τα γούσταρα αυτά. Δούλευα πάντα έτσι σαν μουσικός, γιατί αυτό μουσική μου άρεσε πάντα να φτιάχνω και το κάνω μέχρι σήμερα πιστά και σταθερά. Και γι' αυτό και νομίζω ότι δεν έχω απογοητεύσει τους φίλους που με ακούνε τόσα χρόνια, γιατί νομίζω ότι κάθε φορά κάνω καινούργια πράγματα, έχω κάτι άλλο να πω. Υπάρχει λόγος δηλαδή που κάνω κάποια δουλειά. Δεν είναι ας κάνουμε μια δουλειά έτσι να υπάρχουν. Δοκιμάζω καινούργια πράγματα, την ψάχνω γύρω από τη μουσική. Υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία που έγινε με το Viva Sahara, που κυκλοφόρησε και σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό, από ό,τι θυμάμαι, και ναι, όλα αυτά, έτσι. Ναι. Παρά τα αυτά όμως, το συγκρότημα δεν μπόρεσε να αντέξει μετά. Αυτό που το εξηγείς? Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια μεγάλη επιτυχία που έπρεπε κανονικά να τροφοδοτήσει τις μπαταρίες σας, να το πω έτσι, για πολύ καιρό μετά. Ναι. Μαζί με εμάς τότε, σαν Scrap Town, είχαν ξεκινήσει και άλλα παιδιά. Χάρη το Διπλωμένος. Διάφορα σχήματα υπήρχαν. Ναι. Όμως έκαναν και αγγλικό στίχο, όχι για να απευθυνθούμε στην Ελλάδα και να μιλήσουμε, ας πούμε, στους φίλους μας ή στους συντοπίτες μας σε μια άλλη γλώσσα, γιατί αυτό ήταν και λίγο κουτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Δηλαδή είναι σαν να σου μιλάω τώρα εσένα σε μια άλλη γλώσσα. Ούτε λόγος υπάρχει και μπορεί να φανώ και πολύ ψωνάρα. Ναι. Όμως οι εταιρείες που μας άνοιξαν τις πόρτες και μπήκαμε τότε, μας είπαν και οι ίδιες ότι, παιδιά, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από μια ευρωπαϊκή αγορά, ανταλλάσσουμε πράγματα, στέλνουμε και εμείς. Δηλαδή αυτός ήταν ο σκοπός. Και έτσι ξαφνικά ο πύχης μας και ο στόχος μας ανάβηκε πάρα πολύ ψηλά. Μάλιστα. Γι' αυτό κάναμε και αγγλικό στίχο. Τώρα, το αν κυκλοφόρησαν κάποια πράγματα, πήγαν έξω και αυτά, εγώ δεν το θεωρώ τίποτα, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Αυτά είναι λίγο έτσι για να περνάει η ώρα και να τροφοδοτούν, αν θέλεις, την ελπίδα μας ότι κάτι θα γίνει. Στο τέλος ήρθε και κάποιος μάνατζερ από το εξωτερικό, μας πήρε, πήγαμε στη Γαλλία, άλλα περιμέναμε, βρήκαμε για άλλο λόγο, πήγαμε να παίξουμε σε κλαμπ, αλλού παίζαμε, αλλού βρισκόμασταν. Μας κούρασε αυτό το πράγμα, γιατί βλέπαμε ότι κάνουμε υπερπροσπάθεια, καταναλώνουμε το 100% του χρόνου μας σε αυτό το πράγμα και δεν βλέπουμε να πάμε κάποια ακτίνα, ας πούμε. Αυτά που γινόντουσαν ήταν πολύ λίγα για τις προσμονές που είχαμε.
Υπήρχε όμως ένα μεγάλο λάθος πάνω σε αυτό που κάναμε. Και τότε βέβαια το καταλάβαινα, αλλά και τώρα μπορώ περισσότερο να το επιβεβαιώσω, ότι οι καριέρες στο εξωτερικό και στην παγκόσμια αγορά δεν γίνονται δια αλληλογραφίας. Ούτε σας στέλνουμε, ακούστε και αυτό. Έχουν πολύ, δεν θα πω καλύτερους από εμάς, αλλά έχουν πολλούς άλλους γύρω τους που προηγούνται, έτσι ώστε να παραμερίσουν αυτούς και να πούνε για να ακούσουμε αυτούς από την Ελλάδα, από την κουκίδα ας πούμε του χάρτη. Κατάλαβα. Πρέπει να είσαι εκεί με άλλα λόγια. Πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει τα live που κάναμε εδώ πέρα να τα κάναμε εκεί, να αποκτάς το κοινό σου, να... γράφοντας, να μην είσαι ξένος στην νοοτροπία και να γράφεις πράγματα που ίσως δεν αφορούν και αυτούς, έτσι δεν είναι? Γιατί κάθε λαός, ξέρεις, έχει τα δικά του, έχει τους δικούς του προβληματισμούς ο κάθε μικρό κόσμος. Σωστά. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να συνεταιρηθεί αυτό και αυτή είναι και η τύχη, και ήταν και είναι και η τύχη όλων των ελληνικών συγκροτημάτων, έτσι, δηλαδή... Βαράνε διάλυση μετά από λίγο. Όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους. Αργότερα, όταν ήσουν πια ένας από τους pop star, και το ξέρουμε, δεν το λέμε τώρα εμείς μεταξύ μας, αυτό το θυμόμαστε, υπήρχε σαν γεγονός. Ένιωσε καθόλου να σε πιέζει αυτό το βάρος δημοσιότητας? Δηλαδή. Όχι, καθόλου. Που ερχόντουσαν και σου λέγανε Μιχάλη, ξέρω εγώ αυτά, οι θαυμάστες, όλα αυτά. Καθόλου. Καταρχήν δεν το έβλεπα σαν δημοσιότητα γενικά. Δεν το έβλεπα σαν κάτι ξεχωριστό. Το έβλεπα σαν να έφυγα από το λύκειο και να πήγα σε ένα σχολείο που ήταν πολύ μεγαλύτερο, γνώρισες πολύ περισσότερο κόσμο, έκανες περισσότερους φίλους και τέτοια. Δεν το είδα ποτέ με την απόσταση του στάρ, ας πούμε, από το κοινό. Θεωρούσα πάντα ότι οι άνθρωποι, τα παιδιά που ερχόντουσαν και με ακούγαν, είχαν μια φιλική διάθεση απέναντί μου, αγαπούσαν τα τραγούδια μου και όχι, δεν με βλέπανε εμένα σαν κάτι απόμακρο, ξέρεις, ο στάρο έτσι και ο αλλιώς. Αυτά ποτέ δεν μου αρέσανε και δεν άφησα ποτέ και να καταλάβει ο κόσμος κάτι τέτοιο. Και αυτό συμβαίνει και μέχρι σήμερα. Και να σου πω, γι' αυτό και ασχολούμαι και τόσο πολύ με τη μουσική ακόμα. Δεν την έχω βαρεθεί. Έχω πολύ καλή σχέση μαζί της. Ναι. Δεν με έχει απογοητεύσει. Είναι πολλοί οι λόγοι. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι είμαι ο πρώτος που το έκανα και δεν το λέω αυτό για... Δεν υπάρχουν πρωτιές στη μουσική, το έκαναν άλλοι πριν από μένα. Δηλαδή, και εγώ με τέτοια συγκροτήματα τα έπαιζα στην Αγγλία. Ναι, βέβαια. Όταν γυρνώντας από Αγγλία, επειδή ήθελα να συνεχίσω μουσικά αυτό που έκανα εκεί και ψάχνοντας μουσικούς να οργανώσουμε μια τέτοια funk reggae μπάντα, είδα ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Κάναμε άπειρες ώρες πρόβες, δηλαδή δεν ξέρω αν συγκρότημα ποτέ έχει κάνει τόσες ώρες πρόβες, για να γίνουν και τα παιδιά εξπέρ σε ένα είδος που δεν γνωρίζαν ως τότε. Είχαν όμως τη θέληση, τους άρεσε, γιατί ήταν καινούργιες μουσικές, και η funk και η reggae, είχε, για έναν μουσικό είχε πολύ ενδιαφέρον, είχε τεχνικά σημεία μέσα που, ξέρεις, ενδιαφέρουν τους μουσικούς. Και μπορώ να πω ότι το κοινό μας τότε, σαν συγκρότημα, γιατί εντάξει, την παλεύαμε κι εμείς, μην νομίζεις, η Ελλάδα... Ποτέ δεν είχε έτσι έφορο έδαφος για καινούργια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο κενό μας μπορώ να σου πω ότι ήταν μουσική, κυρίως. Θέλω όμως να επισημάνω εδώ, και τώρα ξέρεις που έχει περάσει η απόσταση, είναι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 80 αυτά που κουβεντιάζουμε, παρατηρούμε αυτό που φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι οι σοβαροί αναλυτές του φαινομένου ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι θα το επισημάνουν, πως εσείς και οι Sharp Ties ήσασταν δύο ονόματα τα οποία έπαιξαν τη μουσική τότε που συνέβαινε και στο εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή τότε που συνέβαινε και στην Αγγλία. Ας πούμε άλλα μεγάλα ονόματα και, που τους έχω και πάρα πολύ και εσύ το ξέρω, πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση, όπως ας πούμε οι Σόκρατες, όπως άλλοι, ναι. Ακολουθούσαν πράγματα που είχαν γίνει στο εξωτερικό. Και οι Sharp Ties και εσείς παίζατε μουσικές που εκείνη την ώρα συνέβαιναν παράλληλα, ας πούμε, στην Ευρώπη, στη Βρετανία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή που ανέφερες, επειδή είναι και... προϋπήρξαν από μένα οι Σόκρατες, ας πούμε, και εγώ τους εκτιμούσα πάρα πολύ, γιατί εξής, δεν λειτουργούσαν με το... Στην Ελλάδα λειτουργούν όλα με ένα παραμορφωτικό φακό, δηλαδή κάτι ακούμε για τη ροκ πώς είναι έξω και φτιάχνουμε ένα δικό μας λαρισαϊκό ροκ, ας πούμε, που έχει μια δική του τελείως άποψη. Ναι. Πάντως δεν είναι ροκ. Μπορεί να είναι επαναστατικό τραγούδι, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά ροκ δεν είναι. Υπήρξαν πολύ λίγα παιδιά που έκαναν πραγματικά και ροκ, αληθινά ροκ, και υπηρέτησαν πιστά κάποια είδη, γιατί κάποιο είδος έχει τους εκφραστές του όταν είναι
σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Το δίθεν δεν χωράει, ας πούμε. Δυστυχώς όμως, όπως είπα και προηγουμένως, στην Ελλάδα φτάνουν όλα με ένα παραμορφωτικό φακό και είναι όλα παρεξηγημένα. Δηλαδή, το να μιλήσεις για ροκ, φοβάμαι να μιλήσω, γιατί δεν ξέρω τι εννοεί ο καθένας λέγοντας ροκ. Για μένα έχει μια τελείως διαφορετική έννοια και φιλοσοφίας, αλλά και μουσικής. Ξέρεις, εσύ φοβάσαι με να μιλήσεις για ροκ, αλλά δεν ξέρω πολλούς που να τραγούσαν με τον Ιαν Γκίλαν, ας πούμε. Εντάξει, αυτό πες το και λίγο τύχη, πες το και λίγο ότι κάτι διέκρινε ο άνθρωπος, δηλαδή είχε στοιχεία που τον αφορούσαν, γιατί και αυτός δεν είπε ναι, έλα να συνεργαστούμε, όπως καταλαβαίνεις, στον καθένα δεν είναι ανοιχτός στους πάντες. Και ίσως βρήκε και κάποια στοιχεία που θα ήθελε να έχει, όπως και εγώ βρίσκω ενδιαφέρον σε άλλες μουσικές που δεν έχω εντρυφήσει τόσο πολύ, αλλά τις βρίσκω ενδιαφέρουσες, θέλω να ασχοληθώ μαζί τους. Ο Ιαν Γκίλαν βρήκε πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορώ να σου πω ότι την εποχή που ήμασταν μαζί, γιατί ήμασταν για ένα διάστημα εκείνο που κάναμε τη δισκογραφία, κάναμε τα κλιπ, δηλαδή ήμασταν για κανένα δίμηνο το παιδεύαμε και σε συναυλίες και γύρω, είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Η γυναίκα του ίδια μου λέγει ότι δεν τον αναγνωρίζει. Δηλαδή είχε γίνει πιο μεσογειακός, είχε αποκτήσει τεπεραμέντο, έκανε περισσότερο πλάκα, είχε αποβάλει αυτό το εγκλέζικο, το ψυχρό κτλ. Δηλαδή είναι συζητήσεις που τις έχουμε κάνει, γι' αυτό τις μεταφέρω. Ναι, για μένα ήταν φυσικά και είναι μεγάλη τιμή που βρέθηκα και στο στούντιο και στο stage με αυτόν τον άνθρωπο που από μικρός τον θαύμαζα και τον είχα, ας πούμε, πολύ ψηλά και ξέρεις, μου φαινόταν και σαν ψέματα τώρα, γιατί τώρα να πηγαίνεις σε ένα σχολείο πιτσιρικάς και να ακούς μουσική και να πες εκεί με τα συγκροτηματάκια κάποιους που δεν περιμένεις ποτέ να τους δεις στη ζωή σου και μετά από λίγα χρόνια να τύχει να βρεθείς, είναι, ναι, σου φαίνεται παράξενο. Ναι, είναι παράξενο, ναι. Αυτά που δεν ξέρεις. Συνεντεύξεις με τον Πάνο Χρυσοστόμου. Συνεχίζεται.